ευνοούνται πάρα πολύ φιλικές σχέσεις, νέες γνωριμίες, το να προβάλλετε τη δουλειά σας, να ενισχύσετε τους δεσμούς σας γενικότερα, είτε είναι επαγγελματικοί αυτοί οι δεσμοί, είτε είναι προσωπικοί. Θα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σας στηρίξουν. Και μέχρι τις 13 Ιουλίου, θα έλεγα, όσο μένει και ο Άρης στους διδύμους, προσπαθήστε να κερδίσετε όσο μπορείτε περισσότερο αποστήριξη, όχι γιατί μετά θα χαθεί, απλά δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Άρα μέχρι τις 13 Ιουλίου έχετε στο μυαλό σας ό,τι μπορείτε να κερδίσετε, να το κάνετε. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς, που η Αφροδίτη εδώ πέρα είναι μέσα σε ένα κομμάτι που φαίνεται. Δηλαδή είναι στο πιο ψηλό σημείο του οροσκοπίου σας, στο μεσουράνημα. Αυτό έχει να κάνει και με την κοινωνική σας ζωή και με τα θέματα της καριέρας, που σημαίνει ότι μέχρι τις 22 Ιουλίου, για κάποιο λόγο, συζητιέστε. Το όνομά σας μπορεί να το συζητάνε στη δουλειά, μπορεί να υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία σχετίζονται με τη δουλειά. Μπορεί να είναι επαφές με συνεργάτες, να είναι κάποιες προτάσεις. Γενικότερα, ό,τι αφορά το επαγγελματικό, θετικά, όχι αρνητικά, με εξαίρεση, ξαναλέω, τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, που είναι λίγο πιο στριμωγμένες, γιατί η Αφροδίτη εκεί συναντά τον Κρόνο στο Σκορπιό. Από την άλλη πλευρά, είναι μια Αφροδίτη που στα ζευγάρια δεν δημιουργεί πρόβλημα, ή για όσους είναι παντρεμένοι, για όσους έχουν ένα δεσμό. Για όσους είστε ελεύθεροι όμως, δεν είναι η κατάλληλη θέση για να πείτε ότι θα βρω κάποιον και αυτός ο κάποιος μπορεί να παραμείνει για πάρα πολύ καιρό στη ζωή μου. Βέβαια, μπορεί να θέλετε να κάνετε μια σχέση μόνο και μόνο για το καλοκαίρι. Δεν σας εμποδίζει κανείς. Από την άλλη, να πω και ένα άλλο στοιχείο της Αφροδίτης εδώ πέρα, ακριβώς επειδή είναι τετράγωνο, μπορεί να δείχνει ότι με το σύντροφό σας, η δεσμευμένη, μπορεί να νιώθετε μία απόσταση. Η απόσταση αυτή μπορεί να είναι γεωγραφική. Μπορεί να είναι όμως ότι είμαι στον κόσμο μου λίγο ή είναι ο άλλος στον κόσμο του, γιατί έχουμε διάφορα θέματα που ο καθένας κοιτάζει και έτσι η επαφή να είναι λιγάκι πιο περίεργη. Σαφώς εσάς θα σας ευνοήσει περισσότερο η Αφροδίτη όταν θα μπει στην Παρθένο. Αυτό μετά τις 22 Ιουλίου. Αλλά στο κομμάτι των επαγγελματικών είναι μια χαρά. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Πολύ ωραία η θέση της Αφροδίτης εκεί. Ευνοούνται ταξίδια, ό,τι έχει να κάνει με σπουδές. Γενικά θα σας ανεβάσει την ψυχολογία, θα σας κάνει πιο αισιόδοξους. Θα βοηθήσει και σε θέματα οικονομικά. Με εξαίρεση και για εσάς τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, όλες οι υπόλοιπες μέρες μέχρι τις 22 Ιουλίου. Παρά το άγχος, το στρες και την αγωνία που μπορεί να έχετε για την έκβαση κάποιων θεμάτων, με την Αφροδίτη εκεί θα έχετε και βοήθειες, θα έχετε και στήριξη και σε ερωτικό επίπεδο και σε επαγγελματικό και σε οικονομικό. Άρα πρέπει να την εκμεταλλευτείτε. Πάμε να δούμε τους εγώκερους, που εδώ πέρα έχετε διάθεση για πειραματισμούς, πιο πολύ με την ερωτική σας ζωή. Δεν είναι μια θέση, είναι πιο ουδέτερη για το ζώδιό σας. Είναι καλή για θέματα οικονομικών, αν θέλετε δηλαδή να εξετάσετε λίγο περισσότερο αυτά τα ζητήματα. Στα ερωτικά δεν προσφέρει με την έννοια να κάνω μια καινούρια γνωριμία. Είναι πιο ουδέτερη η θέση της. Στο ερωτικο-σεξουαλικό όμως, για όσους έχουν μια σχέση, είναι μια τονωτική θέση της Αφροδίτης, το λέοντα. Για τους υβροχώους περνάει απέναντί σας, άρα στον τομέα των σχέσεων γίνονται προτεραιότητα οι άλλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και βέβαια μπορεί να δείξει κάτι θετικό που μπορεί να προκύψει είτε σε μία σχέση είτε σε μία συνεργασία. Μπορεί να προκύψει μία νέα γνωριμία ή ακόμα και την επισημοποίηση μία σχέση μπορεί να έχετε με την Αφροδίτη στο Λέοντα. Όσο για τους ιχθύς, είναι μέσα στο κομμάτι που αφορά την καθημερινότητά σας, που δείχνει ότι λίγο θα βελτιωθούν τα πράγματα. Είστε κι εσείς ένα από τα ζώδια που τραβάνε έτσι, το δικό τους ζόρι από τα τέλη Μαΐου μέχρι τώρα και εξακολουθεί αυτό το ζόρι μέχρι τις 13 Ιουλίου, που κάπου εκεί πέρα θα αρχίσει σιγά σιγά να τελειώνει. Αλλά θα βελτιώσει και θέματα που αφορούν την υγεία, τη φυσική κατάσταση και ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα της δουλειάς. Και σαφώς θα είναι πολύ πιο ευνοϊκή η Αφροδίτη μετά τις 22 Ιουλίου που θα μπει στην Παρθένο. Αυτά λοιπόν.